Θα καλησπερίσω τον καθηγητή, τον κύριο Χάρη Βλάδο, τον οποίο θα τον δούμε αμέσως τώρα μέσω Skype. Καλησπέρα κύριε καθηγητά από την Κέρκυρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας αγαπητοί μου. Καλησπέρα σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα και θέλω, επειδή πολύ μελάνη έχει χυθεί και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική, για τις συναντήσεις με τον Τζο Μπάιντεν, αλλά κυρίως και για την ομιλία στο Κογκρέσο, να ζητήσω ένα αρχικό σχόλιο. Ναι, εκτιμώ ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο ήταν μια μεγάλη επιτυχία που επισφραγίζει στην ουσία τη συνεπή εξωτερική πολιτική που έχει η ελληνική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Στην μεγάλη ουσία, επιτυχία, μεγάλη επιτυχία. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Καταρχήν, είναι σπάνιο το φαινόμενο, αγαπητέ κύριε Ρίκο, να βλέπεις όλο το Κογκρέσο, σε όλες τις πλευρές του και σε όλες τις παρατάξεις του, να σηκώνει το όρθιο και επανειλημμένος να χειροκροτεί ένα ξένο ηγέτη. Όντως, ήταν εντυπωσιακή σκηνή αυτή. Εντυπωσιακή και για ποιο λόγο? Δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Πολύ λίγοι ηγέτες έχουν εκκληθεί να μιλήσουν στο Αμερικάνικο Κογκρέσο και ελάχιστοι έχουν δεχτεί τόσο θερμή υποδοχή. Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στον πολύ έξυπνο λόγο, στον πολύ ισορροπημένο και αρχιτεκτονικά άψογο σχεδόν λόγο του Πρωθυπουργού μας. Κατάφερε να μιλήσει, εν πάση περιπτώσει, στο μυαλό τους, αλλά και στην καρδιά τους, από ό,τι φάνηκε. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Μάλιστα, αυτό όντως. Όμως η αντιπολίτευση λέει, ωραία, εντυπωσιακή η ομιλία, αλλά στις αποσκευές, κατά την επιστροφή, τι μπήκε που είναι προς όφελος της χώρας, ναι, πέρα από τα χειροκροτήματα? Εκτός από την αντιπολίτευση, και πάρα πολλοίς κόσμος νομίζει ότι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας μοιάζει λιγάκι με τη συναλλαγή που κάνεις με τον ψιλικατζή της γειτονιάς σου. Δηλαδή, κάθε φορά που πηγαίνεις να τον χαιρετήσεις, πρέπει να φεύγεις με ένα γλυφιτζούρι. Που κάνει έβγα. Κάνουμε, ναι, και γκρίζα διαφήμιση τώρα. Ναι, μπράβο. Σου κάνει δώρα, ας πούμε, ένα πακετάκι γαριδάκια. Δεν είναι έτσι η εξωτερική πολιτική. Στην εξωτερική πολιτική, κρίσιμος όρος είναι να κατανοείς ότι αποδεικνύεις ανά πάσα στιγμή την αξιοπιστία σου. Αν δεν μπορείς να διατηρήσεις την εικόνα της αξιοπιστίας, πέφτεις, ας το πούμε, επίπεδα σε όρους διπλωματικούς και σε όρους εξωτερικής πολιτικής. Αυτό το οποίο φέρνει στις αποσκευές του μαζί ο Πρωθυπουργός είναι η επιβεβαίωση ότι η εμπιστοσύνη που έχει από την τωρινή κυβέρνηση, την τωρινή διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων, είναι απολύτως βάσιμη. Ούτε προσπάθησε να ξεγελάσει, ούτε έθεσε μία λογική, πώς να το πούμε, φτηνού παζαριού. Και όλο αυτό, ξέρετε, εκτιμάται από την αμερικάνικη πολιτική σκηνή και ακόμα περισσότερο από την πολιτική, από την κοινή γνώμη αμερικάνικη. Και φυσικά και από την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Ναι. Είναι ισχυρή δύναμη. Είναι ισχυρή δύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχει ένας αντίλογος, ο οποίος διατυπώνεται και στον πυρήνα του, είναι, να το πω έτσι, κάνω την μετάφραση, ότι είναι λάθος το ότι προσδεθήκαμε, ή φαίνεται ότι έχουμε δεθεί στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτείων, και καλύτερα θα είναι να ακολουθήσουμε την τακτική των μπαζαριών που κάνει η Τουρκία. Για να κερδίσουμε τι? Για πες μου, τι έχει κερδίσει η Τουρκία? Όχι, μεταφέρω. Ναι, σωστά, πολύ, πολύ καλά. Αλλά θα ήθελα σε αυτούς που θέτουν αυτό το ερώτημα να τους θέσετε το εξής ερώτημα. Τι έχει κερδίσει η Τουρκία, όχι μόνο από τη λογική των μπαζαριών, αλλά και από τη λογική, αν θέλετε την έκφραση, του ψεύτο τσαμπουκά, τόσα χρόνια που κυριαρχεί, ας πούμε, αυτό το εθνικιστικό πνεύμα? Ξέρετε, δεν μας θέει ο λαός της Τουρκίας, ούτε η Τουρκία εν γέννη. Η συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία και το συγκεκριμένο εθνικιστικό προφίλ είναι αυτό το οποίο είναι το αδύνατο σημείο της Τουρκίας. Το αδύνατο σημείο της Τουρκίας. Διότι συνεχώς διεκδικεί, συνεχώς παζαρεύει
και στο τέλος δεν πετυχαίνει τίποτα. Ναι. Πολύ συχνά δεν το ορισμένοι... βλέπουμε τώρα και στην περίπτωση της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Θα δείτε ότι στο αίτημα που έκαναν για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Έτσι. Θα δείτε ότι στο τέλος το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο απογοητευτικό, όπως και σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις που η υφιστάμενη τουρκική διακυβέρνηση έχει την ψευδέστηση ότι μπορεί να εκβιάσει. Ναι. Να εκβιάσεις κάποιον αδυνατό, κάποιον ανίσχυρο, αυτό ας το πούμε είναι ανήθικο. Τώρα να προσπαθήσεις να εκβιάσεις ποιον. Να προσπαθήσεις να εκβιάσεις αυτόν από τον οποίο ζητάς να σου δώσει όπλα. Ναι. Πώς θα τον εκβιάσεις. Είναι δηλαδή στο όριο της ανοησίας. Ναι. Να δημιουργείς κόμματα σε αυτόν τον οποίο προσφεύγεις για να έχεις βοήθεια. Και έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι ισορροπίες σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, νομίζω ότι στην διλημματική κατάσταση που βρισκόμαστε είναι με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Δεν μπορείς να είσαι και εδώ και λίγο παρακάτω. Όχι, να πατάς... πολύ σωστά το λέτε. Αλλά για να είμαστε πιο ακριβείς, όταν θέλεις να ισχυρίζεσαι ότι είσαι σύμμαχος με μία χώρα, πρέπει να αποδεικνύεις την αίσθηση του σύμμαχου. Σύμμαχος σημαίνει είμαι μαζί στη μάχη. Mm-hmm. Σύμμαχος δεν σημαίνει παζαρεύω για να πάρω πενταροδεκάρες που στην ουσία και να μου τις δώσεις. Αύριο θα με φέρει σε μια κατάσταση να ζητάω τις 10 πενταροδεκάρες για να έρθω στα ίσια μου. Στην ουσία εκεί σε αυτόν τον κυκαιώνα βρίσκεται η τουρκική εξωτερική πολιτική εδώ και αρκετό καιρό. Ειδικά μετά το πραξικόπημα του Ερντογάν που φαίνεται εκεί πέρα να χάθηκε εντελώς η ρέγουλα. Βρίσκεται σε μια τέτοια διαδικασία. Βρίσκεται στη φάση να διεκδικεί. Να παίρνει υποτίθεται κάτι σε βραχυπρόθεσμους όρους και μετά να διαπιστώνει ότι για να μπορέσει να έρθει σε μια ισορροπημένη κατάσταση πρέπει να δώσει περισσότερα από όσα πήρε μέσα από το παζάρι της. Ναι. Και γι' αυτό βλέπετε και τις αναδιπλώσεις που προσπαθεί να κάνει με την κυβέρνηση της Αιγύπτου, με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Μια συνεχής διαδικασία δηλαδή, πώς να το πούμε, αναδίπλωσης και κολοτούμπας, ή για να διατηρήσεις πράγματα που θα τα είχες αρκεί να ήσουν, ας το πούμε, πιο σοβαρός όρος εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά τα λέω τώρα σε όρους παρένθεσης, ναι. Σε σχέση με την τουρκική εξωτερική πολιτική και κυρίως με αφορμή, ενοχλητική αφορμή, τον θαυμασμό που δείχνουν ορισμένοι συμπολίτες μας στον πανέξυπνο και καλά, διπλωματικά, Ερντογάν. Σε αυτό ναι. διαφορά κάθετα. Δηλαδή, αν κάποιος κάτσει και μετρήσει και δει τα ωφέλη που είχε αυτή η λογική της τουρκικής διπλωματίας τα τελευταία χρόνια, το μόνο που θα διαπιστώσει είναι ένα σερί αποτυχιών, όχι επιτυχίες. Φαίνεται όμως ότι θα περάσουμε ένα θερμό καλοκαίρι με τους γείτονες, ειδικά με το γείτονα μάλλον, εξ Ανατολών, δηλαδή με την Τουρκία. Ήδη σήμερα είχαμε και αυτές τις παραβιάσεις από δύο τουρκικά αεροσκάφη που προκάλεσαν και την έντονη αντίδραση της χώρας μας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Και βεβαίως γιατί πια είναι ρευστό το θέμα του ενεργειακού. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διαδικασία, η Ευρώπη ενδεχομένως το πήρε απόφαση και καθυστερημένα, απεμπλοκής του ενεργειακού από την Ρωσία και αναζητούμε άλλες λύσεις, δηλαδή και τα δικά μας αποθέματα, αλλά και γενικότερα έχουμε στραφεί στη γειτονιά και στην Βόρεια Αφρική. Καταρχήν το πρώτο, πιο θερμό καλοκαίρι από όσα ήταν τα τελευταία καλοκαίρια δεν νομίζω να έχουμε στην Ελλάδα. Το ότι όντως είναι εκνευριστικό και μπας περιπτώσει πέραν κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου οι υπερπτήσεις που κάνουν τα τουρκικά αεροσκάφη, αυτό δεν χωράει σήμερα, δεν χωράει αμφιβολία. Ναι. Το σύντημα είναι ότι αυτά και μόνο είναι απλώς ενδείξεις ενός σχετικού πανικού που έχει η άλλη πλευρά, βλέποντας ακριβώς ότι δεν της βγαίνει το διπλωματικό παιχνίδι. Οποιαδήποτε υπερπτήση, αγαπητέ μου, μπορεί να είναι εκνευριστική, αλλά στην ουσία δεν φέρει το παραμικρό όφελος στην τουρκική πλευρά. Γενικά η τουρκική αυτό που πλευρά, προκαλεί. Τώρα, ο τουρκικός εθνικισμός δεν έχει καταγράψει ούτε μία επιτυχία ποτέ έναντι
της Ελλάδας. Ενδεχομένως αυτό να εντάσσεται και σε μια στρατηγική εσωτερικής κατανάλωσης, γιατί έχουν και τα δικά τους εκλογές. Και να το πούμε πολύ απλά και πολύ λαϊκά, αγαπητέ Σπύρο. Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στην Βεβαίως. Ωραία. Να το πούμε απλά και λαϊκά, έχει ανάγκη οποιοσδήποτε, ας το πούμε, ήμι δικτάτορας να εμφανίζει στο εσωτερικό του ακροατήριο την εικόνα ενός νταΐ. Αν δεν μπορεί να δώσει αυτή την εικόνα, αποδυναμώνεται στο εσωτερικό του μέτωπο. Και στην ουσία εκεί, σε αυτή την παγίδα, έχει πέσει μόνος του Ερντογάν. Ναι. Και να επιθυμούσε. Και κάτω από την πίεση της αντιπολίτευσής του, που και αυτοί το παίζουν ενταΐδες, έτσι. Και ακριβώς. Στην ουσία, σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι παγιδευμένο σε μια αντιπολίτευση που έχει ακόμα υψηλότερες κορώνες, αλλά από την άλλη μεριά και ο ίδιος με τη γραμμή που έχει χαράξει, δεν μπορεί παρά να προσπαθεί να πλειοδοτεί κάποιες στιγμές. Με δύο λόγια όμως, δεν κερδίζει στην πράξη τίποτα, και αυτό να έχουμε στο μυαλό μας όλοι οι Έλληνες, ότι από τη στιγμή που προσέχουμε την άμυνά μας, προσέχουμε τις συμμαχίες μας όπως και το κάνουμε, ενδυναμώνουμε τη θέση μας και έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Ναι. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα μήνυμα ουσιώδες. Και οποιαδήποτε πλευρά υστερίας από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ακολουθείται από τη δικιά μας μεριά με ένα αντίστοιχο πνεύμα υστερίας. Εμείς είμαστε η πλευρά της ψυχραιμίας, της ηρεμίας, της σοφροσύνης, όπως υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο, και δεν πρόκειται να κάνουμε τη χάρη σε κανένα άκρο, είτε από την απέναντι πλευρά, είτε από την εσωτερική μας πλευρά, γιατί ξέρετε, έχουμε και εμείς άκρα. Βέβαια. Και θα επιθυμούσαν έτσι, μια κλιμάκωση των ψευτών καμπουκάδων, ναι, έτσι, για ίδια ωφέλη, δεν θα τους την κάνουμε τη χάρη. Όσον αφορά τώρα για την ενέργεια. Την ενέργεια, βέβαια, γιατί είναι ένας παράγοντας καθοριστικός και για την ίδια μας τη ζωή, έτσι. Και τεράστια σημασία. Λοιπόν, αυτό το οποίο βιώνουμε είναι σίγουρα πρωτοφανές, αγαπητέ κύριε. Πρωτοφανές. Δεν τον περίμενε κανένας να συμβεί, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν το περίμενα, να βρεθούμε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι στενά ευρωπαϊκό όπως πολλοί κάνουν το λάθος, σε παγκόσμιο επίπεδο να βρεθούμε σε μια τεράστια τέτοια κρίση ενεργειακή, μάλιστα έπειτα από την ολοκλήρωση μιας πολύ σκληρής περίοδου της πανδημίας του COVID-19. Ναι. Δηλαδή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε αυτή την παγκόσμια κρίση ενέργειας, την αντιμετωπίζουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία, που προσπαθεί να βγει από την κρίση της πανδημίας, ναι, που ήδη είχε κολλάψει τις συνθήκες πιέσεων στα σημαντικά. Ναι. Που εμείς βεβαίως έχουμε στην πλάτη μας και μια δεκαετή μνημονιακή κρίση, έτσι. Πέραν τούτου, πέραν αυτού του παγκόσμιου καθεστώτος που είναι πραγματικά σε πολύ ευάλωτη θέση σήμερα, η ελληνική οικονομία έχει και την ιδιαιτερότητα, στο πούμε έτσι, να βγαίνει τραυματισμένη έπειτα από μια δεκαετή κρίση. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Που είμαστε λίγο ακόμα υπό επιτήρηση. Είμαστε και θα παραμείνουμε υπό επιτήρηση με ποια έννοια, όχι με την έννοια την τιμωρητική, αλλά με την έννοια ότι η οικονομία μας χρειάζεται όντως αυξημένη επαγρύπνηση. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι τεχνητή αυτή η ανάγκη για αυξημένη προσοχή. Είναι πραγματική. Για να μην, να το πω λαϊκά, να μην ξανακυλήσουμε σε ένα παρελθόν. Πάμε όμως για την ενέργεια. Αυτό που συμβαίνει, αγαπητέ, στην τελευταία περίοδο σε ζητήματα ενεργειακά, είναι μια έκρηξη. Μια έκρηξη της προσφοράς. Δηλαδή, στην επόμενη τριετία, τετραετία, ένα πολύ μεγάλο μέρος των αναγκών μας για ενέργεια σε όλη την Ευρώπη θα έχει υποκατασταθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτή που είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση εδώ, τι στάση θα κρατήσουμε και πώς θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, έτσι. Ναι, ήδη είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα πιστεύω ότι θα επιταχυνθούν κάποια βήματα με απότερο σκοπό μέσα στην προοπτική
της δεκαετίας να έχουμε απεξαρτηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από καύσιμα εισαγόμενα. Ναι. Κάτι το οποίο μπορώ να σας πω, πολλά δεν μπορώ να σας πω και να σας προβλέψω, αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας προβλέψω είναι ότι σε 10 χρόνια από σήμερα, έτσι όπως πάει το πράγμα, πλέον δεν θα έχει η Ευρώπη και η Ελλάδα εξάρτηση ενεργειακή και δεν πρόκειται να ξαναβιώσει ενεργειακή κρίση. Αυτό μπορώ να σας το πω. Mm-hmm. Το τι θα συμβεί τον επόμενο χρόνο είναι πολύ πιο δύσκολο να σας το πω. Ναι. Αλλά σε 10 χρόνια το ενδεχόμενο να βρεθούμε σε παρόμοια κατάσταση με αυτή που είμαστε σήμερα δεν το βλέπω πιθανό. Μάλιστα. Όμως το ελληνικό νοικοκυριό τι λέει? Ότι ναι, σε 10 χρόνια θα έχει συμβεί. Τώρα όμως πώς επιβιώνω? Γιατί είναι θέμα επιβίωσης πια, έτσι. Πολύ σωστά. Καταρχήν, για να κλείσω την προηγούμενη μου παρένθεση, να σας πω το εξής, ότι πιθανότατα να βρισκόμαστε έναντι του τελευταίου φαινομένου παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης σε όλο τον πλανήτη. Να μην ξαναζήσουμε ενεργειακή κρίση σε όλο τον πλανήτη. Και επίσης αυτό έχει μια τεράστια σημασία, γιατί οι παραδοσιακές χώρες παραγωγής καυσίμων φαίνεται ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έχουν πολύ μειωμένη διαπραγματευτική δύναμη πλέον. Ναι. Μεταξύ αυτών και η ίδια η Ρωσία. Λοιπόν, αυτό έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία και για το δικό μας το χώρο και για τη Μέση Ανατολή και για όλες αυτές τις περιπτώσεις, φυσικά και για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Αναδιατάσσεται ο γεωπολιτικός χάρτης εξ αυτού δραστικά. Πάμε τώρα παρακάτω. Τι κάνουμε στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα? Αυτό είναι. Τι κάνω τώρα? Εγώ είμαι της εξής άποψης, αγαπητέ κύριε Ρίκο, σε όλα τα ζητήματα σαν οικονομολόγος. Όταν αντιμετωπίζεις πιέσεις οικονομικές και συγκεκριμένα όταν αντιμετωπίζεις δραστικές αυξήσεις τιμών, το βάρος πρέπει να το δώσεις στην προσφορά. Να βρεις τρόπους, δηλαδή να τονώσεις την προσφορά. Όχι τόσο να τονώσεις τη ζήτηση ή με μια λογική επιδοματική να προσφέρεις κάποια ανακούφιση εντελώς περιστασιακή. Όπερ σημαίνει. Εγώ τι θα ήθελα λοιπόν? Με όσο το δυνατόν γρηγορότερο ρυθμό να γίνουν οι επενδύσεις εκείνες οι οποίες θα μας δώσουν ενέργεια με χαμηλότερη τιμή. Να γίνει διασύνδεση με την Αφρική, να φτιαχτούν νέα πάρκα αιωλικά ή ηλιακά με ρυθμούς πολλαπλάσιους από τους υφιστάμενους, έτσι ώστε μέσα στην προοπτική του επόμενου έτους, μιλάμε πάντοτε για βραχυπρόθεσμη περίοδο, να έχουν δώσει μια σημαντική ελάφρυνση στο κόστος της ενέργειας που είμαστε αναγκασμένοι να πληρώσουμε. Τεράστια έμφαση λοιπόν στην ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της ενέργειας στην Ελλάδα, έμφαση στον τομέα της προσφοράς και αποφυγή των ψευδεστήσεων ότι απλά και μόνο με επιδότηση τιμών ή μείωση φορολογικών συντελεστών μπορεί αυτό το πρόβλημα να το λύσουμε. Ναι. Μεταξύ των υπολείπων δε πάνω σε αυτό, ας έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η λογική της θεραπείας δια της ασπιρίνης των επιδομάτων τελικά κάνει πολύ κακό στην υγεία. Με την έννοια ότι διευρύνει τα ελλείμματά μας τα δημοσιονομικά σε μια περίοδο η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Άρα με μια κουβέντα τεράστια έμφαση στη δραστική αύξηση της προσφοράς ενέργειας στην Ελλάδα με όλους τους διαθέσιμους τρόπους. Μάλιστα. Ό,τι σημαίνει έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το... Σίγουρα έχουμε τη δυνατότητα για δραστική επιτάχυνση. Πρέπει στα δικά μου τα μάτια, δηλαδή η πρώτη προτεραιότητα μιας κυβέρνησης που μου φαίνεται ότι προς αυτή την κατεύθυνση είναι η κυβέρνησή μας, είναι να αρθεί οποιοδήποτε εμπόδιο, ουσιώδες εμπόδιο, στην υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακών στην Ελλάδα. Ακόμα και από τον ιδιώτη καταναλωτή, όχι μόνο από παραγωγούς μεγάλους, μεγάλες εταιρείες, αλλά πώς μπορεί να αξιοποιήσει ο ίδιος ο πολίτης για τις καθημερινές του ανάγκες ενέργεια τις ανανεώσιμες πηγές. Είδα προ λίγων ημερών κάτι το οποίο το συζητάω αρκετό καιρό, το πέρασμα στις στέγες των νεόδμητων σπιτιών
ηλιακών πάνελ. Όντως. Αυτό έχω μία αίσθηση για τις ανανεώσιμες πηγές, γιατί ακόμα είμαστε επιφυλακτικοί. Δηλαδή, ακόμα γίνεται μια συζήτηση για την οπτική ρήπανση, ξέρω εγώ, το ένα. Ποια οπτική ρήπανση? Εδώ είναι κάτι, όντως, χαίρομαι που το θέτετε. Mm-hmm. Ποια οπτική ρήπανση? Ποια οπτική ρήπανση? Κάποιος γυρίζει και λέει για την οπτική ρήπανση που δημιουργούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Για μένα προσωπικά και αισθητικά, από τη στιγμή που βλέπω ότι κάτι δεν καταστρέφει την ατμόσφαιρα της γης, συγχρόνως είναι και αισθητικά όμορφο. Ξέροντας ότι αντί για κεραμίδι, ας πούμε, ή αντί για μπετό, η στέγη του σπιτιού έχει κάτι το οποίο δεν δίνει διοξίδιο στην ατμόσφαιρα, για μένα αυτό γίνεται αισθητικά ευχάριστο. Μάλιστα. Γιατί το, λέω, το λέω αυτό γιατί... Είναι ένδειξη ευγένειας mm-hmm. του πολιτισμού πριν, μας σε έναν πλανήτη. Πριν από κάποια χρόνια, 5-6 χρόνια, όχι παραπάνω αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει εδώ τουλάχιστον στο τοπικό επίπεδο μια μεγάλη συζήτηση για τις ανεμογεννήτριες. Και υπήρξε μια, θα πω, σφοδρή αντίδραση ότι πού θα βάλουμε τις ανεμογεννήτριες, μην τις βάλουμε στο βουνό, για μην τις βάλουμε στη θάλασσα, μην το ένα, μην το άλλο. Και την ίδια στιγμή δεχόμαστε το λιγνίτι, ξέρω εγώ. Ναι, και όχι μόνο αυτό, δεχόμαστε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα, τα οποία μολύνουν, ας πούμε, την ατμόσφαιρα του νησιού μας που είναι τόπος παραθερισμού. Προτιμάμε αυτό να μυρίζει δηλαδή ως καμένο πετρέλαιο ο τουρίστας μας, ναι, παρά έχουμε την ανεμογεννήτρια. Και υπάρχει και το εξής που είναι σχεδόν μοναδικό στον πλανήτη. Έχουμε στην Ελλάδα, ας το πούμε, οικολογικά κινήματα τοπικής εμβέλειας που είναι εναντίον των μορφών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή αυτό είναι κυριολεκτικά μοναδικό. Κυριολεκτικά μοναδικό, ας πούμε. Είναι σαν να έχεις κινήματα φυτοφάγων, vegan, ας πούμε, ναι, και να σου απαγορεύουν να φας ντομάτα. Μάλιστα. Καταλάβατε τι σας λέω? Ναι. Παράδοξο. Παράδοξο, εντελώς παράδοξο. Έχουμε 2-3 λεπτάκια στη διάθεσή μας και θέλω να επικαλυστώ μια δήλωση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης πριν από λίγο, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα εντάσσεται σε αυτή την πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται να έχουν ανάπτυξη. Είναι υπό τις παρούσες συνθήκες εφικτό? Ναι, ναι, εφικτό είναι. Βέβαια, ροκανισμένη η ρυθμή ανάπτυξης. Mm-hmm. Σε περίπτωση που δεν βιώναμε αυτό που βιώνουμε σήμερα με την πολεμική σύραξη εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας, η αναπτυξιακή ρυθμή στην Ελλάδα θα ήταν πολύ υψηλότερη. Mm-hmm. Δυστυχώς... Η ανάπτυξη αυτή έχει αποτύπωμα και στο ελληνικό νοικοκυριό, θα έχει? Αναγκαστικά. Δεν θα γινόταν αλλιώς. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που λέμε ανάπτυξη, αν το διαιρέσεις αναλογικά με τον πληθυσμό, αν πούμε ότι βρίσκεσαι στο μέσο όρο ως πολίτης, όσος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, τόσο αυξημένα θα είναι τα εισοδήματά σου, αν είσαι στο μέσο όρο. Ναι. Έτσι. Δηλαδή έχεις 5% ανάπτυξη το χρόνο. Αν είσαι στο μέσο όρο των πολιτών, ως παραγωγικός συντελεστής, δηλαδή είτε ως εργασία ή ούτε ως κάτοχος κεφαλαίου, οτιδήποτε, αν είσαι στο μέσο όρο, θα έχεις 5% αύξηση των εισοδημάτων του. Προσέξτε τώρα, σε καθαρές διαστάσεις, βγάζοντας έξω τον πληθωρισμό, ναι, σε πραγματικούς όρους. Έτσι. Ένα 5% βέβαια είναι φιλόδοξο, εγώ δεν νομίζω να φτάσουμε σε τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης. Ναι. Εγώ βλέπω πλέον να είμαστε σε ένα θετικό σενάριο γύρω στο 3% της ανάπτυξης. Το πιο σημαντικό όμως είναι κάτι που πιθανώς πολλοί ακροατές μας να μην το έχουν συνειδητοποιήσει, είναι ότι όσο χαμηλότερος είναι ο ρυθμός ανάπτυξής μας, τόσο πιο πολύ μας καίει το επίπεδο των επιτοκίων που πληρώνουμε για τα ομόλογα μας. Ναι. Δηλαδή, αν πληρώνεις για τα ομόλογα σου ένα επιτόκιο 2% και ο ρυθμός ανάπτυξης σου είναι 4%, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Αν όμως τα επιτόκια που πληρώνεις για τα ομόλογα σου είναι 4% και ο ρυθμός ανάπτυξης δεν το ακουμπάει απόλυτα αυτό το 4%, τότε είναι καμπανάκι κόκκινο αυτό. Μάλιστα. Και φωτάκι κόκκινο, καμπανάκι. Σωστά. Λοιπόν, να γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη ισορροπία, αλλά εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος, ξεπερνώντας αυτή την πολύ δύσκολη φάση,
σε συνολικούς όρους οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία, κύριε Ρίκο, αγαπητέ Σπύρο, είναι θετικές. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να το πω λαϊκά, δεν πρέπει να μας πέφτει από κάτω. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Καταφέραμε και ξεπεράσαμε αλόβητη μια τεράστια πανδημική κρίση, από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι η ώρα να το βάλουμε κάτω.